γήπεδο Αγίου Αθανασίου, ένα από τα πιο πολυσυζητημένα παιχνίδια της 14ης αγωνιστικής. Κακός ο αγωνιστικός χώρος. Μέγας Αλέξανδρος Αγίου Αθανασίου, Μακεδονικός Αλιστράτης, 1-0 το τελικό αποτέλεσμα. Εδώ ο ρέφερι ο Νίκος Παρασκευούδης με βοηθούς τον κύριο Γκόντε και την κυρία Ζάχαρη εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο με τις ομάδες. Ο Μπάμπης Ζεκερίδης παρέταξε. Καραγιαννίδη, Ζεκερίδη, Μουρζίδη, Δημητριάδη, Παπαδόπουλο, Στεριανό, Νίκο Παπαδόπουλο, Μπαμπασαλή, Τουματσίδη, Παπαζότο και Κοντρόπουλο στο αρχικό σχήμα. Στον πάγκο Μπόζιος, Παπουνίδης, Σαλπηγίδης, Ιωσιφίδης, Φωτιάδης, Μαυρίδης, Μουσάκου, Παρασκευαίδης και Μπερμπερίδης. Για τους φιλοξενούμενους ο Βασίλης Σαρακασίδης παρέταξε Βελιγιώρογλου, Χατσιμπουργάνη, Γιάντσιο Χρήστο, Γιάντσιο Πασχάλη, Μαλέτο Παλίδη, Γιάντσιο Γιώργο, Ζορμπίδη, Κεραμιδά Υψηλό και Μανώλη Κοκοτσάκη. Στον πάγκο Χρήστος Μουχτάρης, Χατζιμπουργάνης, Αντωνιάδης Θεόφιλος, Αντωνιάδης Νίκος, Μιλωνάς, Κούτλες, Θεοφανίδης, Βασιλιάδης Φίλιππος και Δημητριάδης. Εδώ χαιρετισμό των δύο ομάδων με τον ρέφερι και τους βοηθούς λίγο πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση. Δύο αρχηγοί, ο Νίκος Παπαδόπουλος για τον Άγιο Αθανάσιο και ο Μανώλης Κοκοτσάκης για την ομάδα του Μακεδονικού. Πάμε να δούμε τις καλύτερες στιγμές του αγώνα. Στη σέντρα, ο Άγιος Αθανάσιος. Στεριανός στην πρώτη προσπάθεια του Αγίου Αθανασίου, ένα κόρνερ με τον Παπαζότο από δεξιά για τον Άγιο, παίζει με πάσα με τον Νίκο Παπαδόπουλο. Παπαζότος βγάζει τη σέντρα, η έξοδος μπλοκάρει με δεύτερη προσπάθεια ο Βελιγιώρογλου. Και πάλι ο Άγιος Αθανάσιος με Νίκο Παπαδόπουλο, ο αρχηγός, ωραία κάθετη πάσα, γίνεται η κίνηση, πάει να μπει μες στην περιοχή. Ο Μπαμπασαλή τώρα, Μπαμπασαλή πιέζεται, πάει να κερδίσει την μπάλα από το Χατζιμπουργάνη. Συνεχίζεται το παιχνίδι από τον κύριο Νίκο Παρασκευούδη. Και σηκωμένη σημαία στη συνέχεια για offside. Επίθεση με τον Υψηλό. Πολύ ωραία κάθετη πάσα από τον Υψηλό. Πάει να βγει ο Κεραμιδάς. Κεραμιδάς κάνει μια τρίπλα. Πάει να μπει στην περιοχή. Ήρθε ωραία στη βοήθεια εκεί με το νούμερο 4 ο Δημητριάδης και έκοψε την μπάλα. Επίθεση για τον Άγιο με τον Μπαμπασαλή. Μπαμπασαλή κρατάει την μπάλα. Θα κάνει μια κάθετη πάσα. Ωραία κίνηση από τον Κοντρόπουλο. Κοντρόπουλος μπαίνει στην περιοχή. Πλασάρει πάνω στη γραμμή. Ο Γιάντσκος ο Πασχάλης απομακρύνει την μπάλα. Πολύ μεγάλη ευκαιρία εδώ για τον Άγιο Αθανάσιο. Και πάλι εδώ η επανάληψη με τον Κοντρόπουλο, ο οποίος κράτησε, έκανε το σουτ, αλλά πάνω στη γραμμή ο Γιάντσιος απομάκρυνε την μπάλα. Εδώ και πάλι η επανάληψη. Ο Χρήστος ο Γιάντσιος είναι, ο αριστερός μπακ, ο οποίος απομάκρυνε την μπάλα. Δείτε πόσο κακός ο αγωνιστικός χώρος, η βροχή, η λάσπη. Είναι και ταλαιπωρημένο το γήπεδο του Αγίου Αθανασίου. Παίζει εκεί και το καλαμπάκι που γίνονται έργα στο δικό του το γήπεδο. Έχει αγώνα κάθε εβδομάδα. Δεν βοήθησε και ο καιρός, πολλά τα προβλήματα. Είχαμε και δύο αναγκαστικές αλλαγές λόγω του γηπέδου. Μπαμπασαλή και πάλι για τον Άγιο Αθανάσιο. Επίθεση από δεξιά, ωραία σέντρα. Σταθερός ο Βελιγιέρογλου, μπλοκάρει την μπάλα πριν γίνει απλητικός ο Ανέστης ο Τουματσίδης, ο σέντερφορ του Αγίου Αθανασίου. Ένα φάουλ με τον Παπαζότο για τον Μέγα Αλέξανδρο, ο οποίος ψάχνει τον γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Βελιγιέρογλου, πολύ καλή έξοδος, βγαίνει, μπλοκάρει την μπάλα ο τερματοφύλακας του Μακεδονικού. Μπαμπασαλή, ωραία παλιά εδώ, σηκωμένη σημαία του βοηθού για offside. Offside εδώ και πάλι επανάληψη, μπροστινή παλιά, εδώ σηκωμένη σημαία για το offside ως μη γενόμενη φάση και πάλι εδώ η προσπάθεια για τον Άγιο Αθανάσιο, σηκωμένη σημαία για το offside. Επίθεση με Φίλιππο Βασιλιάδη για το Μακεδονικό, ο οποίος πέφτει στο έδαφος, παίζεται λέει ο ρέφερι της αναμέτρησης από μαρκάρισμα του Παπαδόπουλου. Εδώ ο Βασιλιάδης κοντά στη φάση, ο κύριος Παρασκευούδης έδειξε να συνεχιστεί το μάτς. Νέα προσπάθεια με Υψηλό για την Αλιστράτη, πολύ ωραία παλιά για τον Κεραμιδά. Κεραμιδάς βγαίνει πλάγια και τέταρτα, σταματάει εδώ η φάση για offside. Εδώ και πάλι πάσα του Υψηλού, σηκωμένη σημαία για offside του Κεραμιδά και άλλη μια φορά η επανάληψη με την πάσα προς τον Κεραμιδά και σηκωμένη τη σημαία για offside. Παπαζότος σε μια παλιά για τον Άγιο Αθανάσιο, ωραίο κατέβασμα από τον Κοντρόπουλο, πολύ καλό μάτς από το μικρό, κρατάει την μπάλα, κάνει την προσπίση, γυρίζει το σου την μπάλα πάνω από τα δοκάρια, τελική με τον Κοντρόπουλο για την ομάδα του Αγίου Αθανασίου. Παπαζότος κρατάει την μπάλα, Μπαμπασαλή, ωραία προσπίση, ελέγχει την μπάλα, δεύτερη προσποίηση ο Αλή Μπαμπασαλή, τρίτη προσποίηση τώρα στο Στεριανό, παίζει κάθετα αυτός. Η μπάλα θα φτάσει στον Ανέστη του Τουματσίδη, που θα πέσει στο έδαφος από το μαρκάρισμα του Μαλέ. Συνεχίζεται, λέει ο κύριος Παρασκευούδης. Εδώ και πάλι η επανάληψη, το πέσιμο από τον Ανέστη του Τουματσίδη συνέχεια στο παιχνίδι. Εδώ και πάλι η επανάληψη και το πέσιμο του παίχτη του Αγίου Αθανασίου. Κοντρόπουλος θα κάνει μια ακόμη παλιά προς το φινέλα του ημιχρόνου. Είμαστε ωραία συνεργασία. Βγαίνει από αριστερά, προσπαθεί να περάσει ο Τουματσίδης ο Ανέστης. Πολύ καλό το τάκλιν από τον Γιάντσιο στη συνεργασία που είχε εκεί με τον Σαλπικτίδη.
ο παίκτης του Αγίου Αθανασίου. Πάλι Σαλπικτίδη συνεχίζει τη φάση για τον Άγιο. Ωραία προσποίηση. Ένα δυνατό σου στην αγκαλιά του Δελογερόγλου. Το σουτ από τον Σαλπικτίδη για τον Άγιο Αθανάσιο. Προσπάθεια για τους φιλοξενούμενους με τον υψηλό. Πολλά κέφια από τον υψηλό. Παίζει με τον αρχηγό του τον Κοκοτσάκη. Κοκοτσάκης, ωραίες προσποίησεις. Περνάει το σουτ όμως. Η μπάλα θα περάσει out από τον Μανώλη τον Κοκοτσάκη. Και πάλι επίθεση με τον Ζορμπίδη για την Αλιστράκη. Ο οποίος αλλάζει με τον Κεραμιδά. Κεραμιδάς κατεβάζει την μπάλα και εδώ σηκωμένη σημαία για offside. Και φινάλε πρώτο ημιχρόνου, γεμάτο πρώτο ημιχρόνο. Πιο πολλές οι τελικές για τον Άγιο Αθανάσιο, αλλά και η Αλιστράτη απείλησε από την πλευρά της 0-0 το πρώτο ημιχρόνο. Και πάμε να δούμε τι έγινε στο δεύτερο μέρος. Γυρίζει προς τα πίσω, πιέζει η ομάδα του Άγιο Αθανάσιο ψηλά, κερδίζει την μπάλα με τον Κοντρόπουλο από δεξιά. Προσπαθεί να κάνει την επίθεση. Κοντρόπουλος θα βγάλει μια σέντρα. Η μπάλα πάει στον Ντουματσίδη τον Ανέστη που κερδίζει μια κόντρα. Θα κάνει ένα σερτό σουτ. Η μπάλα θα φύγει out στην πρώτη καλή ευκαιρία του δεύτερου ημιχρόνου με Ανέστη Ντουματσίδη. Το σουτ η μπάλα πέρασε out. Νέο καλό σουτ από μακριά από το Σαλπικτίδη. Αυτοί οι δύο παίζαν μπροστά για τον Άγιο Αθανάσιο. Μπλόκαρε ο Δελιγέρογλου. Επιμένει ο Άγιος Αθανάσιος. Πάμε στο 60. Παπαζότος κρατάει την μπάλα ανάμεσα σε δύο. Ωραία τρίπλα. Πολύ καλό ματς από τον Παπαζότο, τον οργανωτή του παιχνιδιού του Αγίου Αθανασίου, ο οποίος θα παίξει εδώ με τον Μπαμπασαλή. Μπαμπασαλή δεν είναι καλή σέντρα. Είπαμε δεν βοηθάει και το γήπεδο. Η μπάλα θα περάσει πάνω από τα δοκάρια out. Νέα επίθεση με Στεριανό για τον Άγιο Αθανάσιο. Θα παίξει δεξιά η σέντρα από τον center for τον Ανέστη του Ματζίδη. Ο Δελιγιώργου θα μπλοκάρει την μπάλα χωρίς πολλές τελικές στο δεύτερο μήκρο. Ο Κοντρόπουλος εδώ κάνει μια ωραία ενέργεια, κερδίζει μια κόντρα. Μπαίνει στην περιοχή πάνω να κάνει την παράλληλη σέντρα. Ο Μαλέ, ένα ακόμη πολύ καλό παιχνίδι από τον Μαλέ, θα κόψει την μπάλα σε corner. Κοκοτσάκης κρατάει την μπάλα, πολύ ωραίο σκάψιμο της μπάλας με μία ο Ζορμπίδης, πάει να βγει ο υψηλός τώρα στην φάση, θα πέσει στο έδαφος από το μαρκάρισμα του Δημητριάδη. Παίζεται λέει ο κύριος Παρασκευούδης, πλάγιο για την Αλιστράτη. Εδώ και πάλι η διεκδίκηση της μπάλας του Δημητριάδη, του κεντρικού αμυντικού με τον υψηλό, και άλλη μια φορά η επανάληψη. Έκοψαν οι παίκτες του Αγίου Αθανασίου με τον Ζεκερίδη στη συνέχεια. Γιώργος Γιάντσιος θα κάνει μια κάθετη για τον Κοκοτσάκη. Ωραία κίνηση του Κοκοτσάκη. Μπαίνει στην περιοχή. Βγαίνει λίγο πλάγια το κόψιμο του Μουρζίδη. Η μπάλα θα περάσει κόρνερ από την προσπάθεια του Μανώλη Κοκοτσάκη. Προσπάθεια με τον Παπαζότο για τον Άγιο Αθανάσιο. Φτάσαμε στο 66. Κρατάει την μπάλα. Θα παίξει με τον Μπαμπασαλή. Μπαμπασαλή και πάλι στον Παπαζότο. Παπαζότος, ωραία σέντρα. Σουτ στην κίνηση από τον Σαλπικτίδη. Θα μπλοκάρει ο Δελιγιώρογλου. Δύο λεπτά μετά στο 68, Μπαμπασαλή κρατάει την μπάλα από αριστερά. Μπαμπασαλή περνάει το Χατζημπουργάνη. Μπαίνει στην περιοχή, ωραία σέντρα. Ένα κοντινό σουτ και πάλι ο Δελιγιώρογλου δηλώνει παρόν. Θα μπλοκάρει την μπάλα. Επίθεση για τον Άγιο με τον Σαλπικτίδη. Βλέπει την κίνηση του Κοντρόπουλου. Εδώ είναι στο 69. Πολύ ωραία η πάσα του. Μπαίνει ο Κοντρόπουλος στην περιοχή. Πάει λίγο πλάγια. Πολύ ωραία πλασέ. Η μπάλα στα δίχτυα. 1-0 για τον Άγιο Αθανάσιο. Πολύ ωραία η ενέργεια από τον Κοντρόπουλο. Και το τελείωμα της φάσης στο 69. Οι γηπεδούχοι που πίεζαν για τον γκολ καταφέρνουν να προηγηθούν με 1-0. Εδώ ο Κοντρόπουλος πανηγυρίζει με τους συμπαίκτες του στον πάγκο και τον Μπάμπη του Ζεκερίδη. Βλέπετε εδώ, πήρε την μπάλα, μπήκε μέσα στην περιοχή. Πρόλαβε τον Γιώργο τον Γιάντσιο στο πέσιμο. Πολύ ωραίο πλασέ. Η μπάλα στα δίχτυα. 1-0 για τον Άγιο Αθανάσιο. Και πάλι εδώ το τελείωμα από τον Κοντρόπουλο για το 1-0 στο 69 για το Μέγα. Και πάλι εδώ ο Κοντρόπουλος μπαίνει στην περιοχή, πλασάρει, σκοράρει. 1-0 για τους γηπεδούχους. Παπαζότος, ωραία παλιά και πάλι για τον Κοντρόπουλο που κάνει ωραία κίνηση. Κρατάει την μπάλα, κόβει ωραία τώρα για τον Ντουματσίδη. Ντουματσίδη θα κάνει το σουτ σταθερά. Η μπάλα στην αγκαλιά του Δελγιώρογλου, ο οποίος μπλόκαρε. Προσπάθεια για τον Μακεδονικό που έψαξε από το 70 και μετά την ισοφάριση. Ανέβασε την αποδοσή του υψηλός. Ωραία θα παίξει πλάγια για τον Μανώλη τον Κοκοτσάκη. Κοκοτσάκης κρατάει την μπάλα ο αρχηγός. Θα κάνει μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Πολύ καλή σέντρα, κεφαλιά του υψηλού δοκάρι. Αυτή είναι η καλύτερη ευκαιρία της Αλιστράτης να ισοφαρίσει το μάτς με την κεφαλιά του Σωτήρη υψηλού. Δοκάρι και out την μπάλα. Πολύ καλή σέντρα του Κοκοτσάκη. Η μπάλα πέρασε εκτός εστίας και πάλι εδώ η επανάληψη. Δείτε, ο Κοκοτσάκης βγάζει τη σέντρα υψηλό στην καρδιά της άμυνας. Κάνει την κεφαλιά, δοκάρι και out. Και άλλη μια φορά η επανάληψη με τη σέντρα του Κοκοτσάκη, την κεφαλιά του υψηλού, δοκάρι και out. Η ευκαιρία, η μεγάλη ευκαιρία για την Αλιστράτη να ισοφαρίσει. Παπαζότος θα κάνει ένα φάουλ από δεξιά. Η μπάλα περνάει προς την περιοχή. Ο Στεριανός έκανε μια κεφαλιά. Η μπάλα πέρασε out. Πάλι με τον Παπαζότο μια επίθεση για τον Άγιο Αθανάσιο. Παπαζότος κρατάει την μπάλα. Θα παίξει με τον Κοντρόπουλο. Ο Κοντρόπουλος ανεβαίνει. Παράλληλη σέντρα. Κόβουν μια αμυντική της Αλιστράτης. Νέο διώξιμο από τον Κούτλε. Η μπάλα πέρασε εκτός. Κόρνερ. Κόρνερ που εκτελεί ο Παπαζότος με κοντινή πάσα. Στεριανός. Ωραία προσποίηση, σκάβει την μπάλα στο πρώτο δοκάρι, κατεβάζει ο Δελγιώρογλου, μπλοκάρει. Έχουμε μπει στο τελευταίο κομμάτι του μάτς, στο τέλος έγιναν τα
ευτράπελα θα έλεγα, τα επεισόδια, αστυνομίες, τα γήπεδα, αυτά που δεν θέλουμε να βλέπουμε στους αγωνιστικούς χώρους. Εδώ απομάκρυνση της μπάλας, επιμένει η Αλιστράτη, αφήνει πολλά κενά πίσω, χτυπάει στην κόντρα ο Άγιος Αθανάσιος. Με μια προσπάθεια τώρα με τον Κουματσίδη, μπροσκυνή πάσα για τον Μπαμπασαλή, βγαίνει ο Δελιγιώργου, μπλοκάρει την μπάλα. Αθελά του έριξε για τον Μπαμπασαλή. Ένα κόρνερ για τον Άγιο Αθανάσιο με τον Παπαζότο. Έχουμε μπει στο τελευταίο πεντάλεπτο της αναμέτρησης. Παίζει με πάσα για τον Στεριανό. Στεριανός πάει κοντά στο σημείο και προφανώς για να κερδίσει χρόνο εδώ η ομάδα του. Παπαζότος και πάλι με την μπάλα, την ελέγχει. Θα βγάλει μια καλή σέντρα για τον Σαλπικτίδη, ο οποίος δεν είχε καλή ισορροπία του σώματος, η κεφαλιά που έκανε η μπάλα πέρασε. Και εδώ πάμε στο φινάλε τώρα. Δελιγιώρογλου γεμίζει. Η μπάλα μέσα στην περιοχή θα γίνει ένα σουτ, θα περάσει out. Και εδώ οι έντονες διαμαρτυρίες των παικτών της Αλιστράτης για πέναλτι σε αυτό το μαρκάρισμα που έγινε. Ο κύριος Παρασκευούλης είναι ανένδοτος, δεν δίνει τίποτα και αρχίζουν οι κάρτες τώρα. Κίτρινη κάρτα στον Γιάντσιο πρώτα, έχει βγει και η κυρία Ζάχαρη εκεί κοντά στη γραμμή. Μια κίτρινη κάρτα στον Θεοφανίδη, αν είδα καλά. Στο έδαφος ο Μαλές, νομίζω, είναι ο παίκτης που μπήκε στη φάση. Όχι, είναι με το νούμερο 13 ο Χατζημπουργάνης, ο παίκτης που είναι πεσμένος στο έδαφος. Μοιράζει κάρτες ο Παρασκευούδης, διαμαρτύρονται οι φιλοξενούμενοι. Κόκκινη κάρτα στο Μαλέ, που προφανώς κάτι είπε εκεί στον Νίκο Παρασκευούδη και αποβάλλεται έξω φρενών. Βλέπω το Μαλές από την απόφαση του ρέφερη και όλοι οι παίκτες της Αλιστράτης διαμαρτύρονται έντονα στον Νίκο Παρασκευούδη για την απόφαση του να μην δώσει το πέναλτι. Το βλέπετε εδώ. Πολύ μεγάλη ένταση στο τέλος, στην τελευταία φάση του μάτς αυτή, γιατί δεν είδαμε λήξη αγώνα. Προφανώς η λήξη δόθηκε αργότερα από τον κύριο Παρασκευούδη, γιατί το μάτς ουσιαστικά διεκόπη εδώ, ήταν η τελευταία φάση του αγώνα. Βλέπετε εδώ οι κίτρινες κάρτες που μοιράζει ο ρέφερη και ο Βασίλης Σαρακασίδης εκεί. Και ο κύριος Παρασκευούδης, το βλέπετε εδώ, και όλοι οι παίκτες της Αλιστράτης διαμαρτυρώμενοι για την απόφαση του να μην δώσει παράβαση πέναλτι στη συγκεκριμένη επίθεση. Ο κ. Σαρακασίνης απομακρύνει τους ποδοσφαιριστές του, προφυλάσσοντας ουσιαστικά τον διαιτητή. Τα πράγματα τα οποία, όπως είπαμε, δεν θέλουμε να βλέπουμε στο γήπεδο, όσο ανεβασμένοι και να είναι οι σφιγμοί, σίγουρα δεν χρειάζονται αυτά. Θα δούμε εμείς βέβαια τα δύο replay στη φάση. Και ο κύριος Παρασκευούδης τιμωρεί με κόκκινη το Μαλέ. Εδώ είναι η φάση, το σουτ. Η μπάλα πέρασε εκτός και τα παράπονα των παικτών της Αλιστράτης για πέναλτι. Εδώ και πάλι η επανάληψη στην προσπάθεια του Χατζημπουργάνη να σουτάρει και το μαρκάρισμα του Δημητριάδη. Εδώ και άλλη μία φορά να δούμε το προλαβαίνει η κάμερα. Εδώ είναι την ώρα που σούταρε ο Χατζημπουργάνης. Ο ρέφερη της αναμέτρησης έδειξε να συνεχθεί το παιχνίδι και πάρα πολύ κόσμο στο γήπεδο. Βλέπετε και με φίλους της Αλιστράτης και του Αγίου Αθανασίου. Πάρα πολύ κόσμο στο γήπεδο. Και εδώ ο ρέφερη αποχωρεί προς τα αποδυτήρια, προφανώς έχοντας σφυρίξει την λήξη της αναμέτρησης με τον κύριο Κόντε και την κυρία Ζάχαρη, τους δύο βοηθούς του. Λήξη αγώνα λοιπόν Αλιστράτη. Άγιος Αθανάσιος Αλιστράτη 1-0. Βλέπετε ένταση και με την κερκίδα μετά. Είπαμε δεν χρειάζονται αυτά τώρα. Εντάξει, ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι είναι. Πρέπει να διατηρούμε την ηρεμία μας μέχρι το τέλος. Σίγουρα και η Αλιστράτη κάνει το δικό της αγώνα. Προσπαθεί σε κάθε αγώνα να μαζέψει βαθμούς. Η σφιγμή είναι ανεβασμένη. Εγώ πάντα δικαιολογώ τους ποδοσφαιριστές αντιδράσεις. Όταν αυτές όμως είναι σε κόσμια πλαίσια, δεν χρειάζεται βία. Η βία είναι μακριά από τα γήπεδα. Η λεκτική διαμαρτυρία σε κόσμιο τρόπο είναι επιτρεπτή. Από εκεί και πέρα όμως δεν χρειάζεται τίποτα περισσότερο για να μην βλέπουμε τέτοιες εικόνες στο ποδόσφαιρο, να έρχεται αστυνομία δηλαδή για να μπορέσει να λήξει ένας αγώνας. Δεν χρειάζονται αυτά στα αεραστεχνικά γήπεδα. 1-0 τελικό αποτέλεσμα, Άγιος Αθανάσιος Αλιστράτη. Ναι, σήμερα είχαμε να αντιμετωπίσουμε ένα αξιόλογο σύνολο στην ομάδα της Αλιστράτης. Σε όλη τη βδομάδα έλεγα στα παιδιά ότι μην κοιτάτε τη βαθμολογική θέση, γιατί αυτά τα παιχνίδια είναι τα πιο επικίνδυνα. Αν δεν μπούμε πειθαρχημένα, σοβαρά μέσα από το πρώτο λεπτό για να μπορέσουμε να επιβάλλουμε το ρυθμό μας ως ομάδα που έχουμε μια πολύ καλή ποιοτική ομάδα, όσο θα περνάει ο χρόνος θα δυσκολεύουν τα πράγματα για εμάς. Δεν είχαμε ηρεμία, δεν είχαμε καθαρό μυαλό. Δημιουργήσαμε κάποιες φάσεις έτσι, με κάποιους αυτοματισμούς που βγήκανε, αλλά σε γενικές γραμμές δεν ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Όμως είχαμε αυτό που χρειάζεται αυτά τα παιχνίδια, το πάθος, τη δύναμη και τη θέληση, και το κυνηγήσαμε μέχρι και το τελευταίο λεπτό. Ευτυχήσαμε να βάλουμε ένα γκολ από τον Μιχάλη τον Κοντρόπουλο, που είναι ένας πιτσιρικάς που έχει πάρα πολύ μέλλον, μεγάλη εξέλιξη. Πολλές φορές αυτός ο μικρός παίζει σαν να είναι 30 χρονών και δείχνει και σε κάποιους άλλους πώς πρέπει να αγωνιζόμαστε, με το θράσος και το θάρρος που έχει μέσα στο παιχνίδι.
κρατάμε το αποτέλεσμα. Ήταν ένα παιχνίδι άσχημο και είναι λογικό. Από εκεί πέρα κρατάμε τους 3 βαθμούς, ανεβαίνουμε ψυχολογικά και συνεχίζουμε να δούμε το επόμενο παιχνίδι. Να δώσουμε συγχαρητήρια στον Πάμπη και στην ομάδα του Αγίου Αθανασίου για την νίκη τους. Δεν θα σταθώ καθόλου στο παιχνίδι, ό,τι έγιναν μετά, ό,τι έγινε στη διάρκεια. Θέλω να αναφερθώ λίγο στην οικογένεια της Αλιστράτης. Για μένα είναι το τελευταίο μου παιχνίδι. Τετάρτη του είχα πει στα παιδιά ότι για προσωπικούς λόγους πρέπει να αποχωρήσω από την ομάδα. Ευχαριστώ τον πρόεδρο, ο οποίος σεβάστηκε την επιθυμία μου. Ευχαριστώ τον Χρήστο, ευχαριστώ τον Βασίλη, ευχαριστώ την Άνση. Πραγματικά ευχαριστώ όλα αυτά τα παιδιά που συνάντησα στην Αλιστράτη. Άκουγα από διάφορους που μου λέγανε μη πας στην Αλιστράτη, τα πράγματα δεν είναι καλά, η νοοτροπία τους δεν είναι καλή, και θέλω να αναφερθώ σε αυτά τα παιδιά, γιατί νιώθω αυτή τη στιγμή συγκινημένος, ότι είναι ό,τι καλύτερο έχω γνωρίσει πραγματικά αυτά τα τελευταία χρόνια που ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο. Αν μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω, θα ήθελα να είμαι από την αρχή σε αυτή την ομάδα της Αλιστράτης. Τα παιδιά αγαπάνε πάρα πολύ την ομάδα του χωριού τους, παλεύουν για την ομάδα του χωριού τους αφιλοκερδώς, και πραγματικά είναι συγκινητική η προσπάθεια που βγάζουν στο γήπεδο. Να ευχηθώ στα παιδιά να ξανασυναντηθούμε. Πραγματικά θα το ήθελα πάρα πολύ. Δυστυχώς κάποια πράγματα είναι πάνω από το ποδόσφαιρο και δεν μας επιτρέπουν να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας. Αυτό δεν σημαίνει, είναι μια ομάδα από την οποία εγώ φεύγω μόνο με φίλους. Και πάλι θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα αυτά τα παιδιά και όλη τη διοίκηση που πραγματικά στάθηκε δίπλα μου.